Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Τα μέσα της περιφέρειας, όπως λέμε, είναι πάντα η αγάπη μου. Χαιρόμαστε και εμείς που είστε απόψε εδώ. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Θα πάμε και στο διακύβευμα των ευρωεκλογών. Αναγκαστικά. Αναγκαστικά. Φυσική λοιπόν από τη μία και πολιτική από την άλλη. Δύο έννοιες εντελώς αντίθετες που δεν τέμνονται πουθενά. Τι είναι αυτό που σας γοήτευσε αλήθεια και περάσατε, αποφασίσατε να περάσετε από το ένα πεδίο στο άλλο? Είναι πολύ ωραία η ερώτησή σας και συνήθως δεν μου γίνεται. Η φυσική με δίδαξε την αυστηρότητα των εννοιών, τη συντομία, και αυτό νομίζω αξίζει να εφαρμόζεται και στην πολιτική. Αυτή είναι μια σύνθεση πολύ ενδιαφέρουσα που εγώ δοκίμασα και πρέπει να σας πω ότι τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λειτουργήσε. Εμπνεόμουν από τη φυσική, την τάξη της, τη λογική της, για να μπορέσω να ανταπεξέλθω στα δύσκολα, πολύ δύσκολα καθήκοντα ενός ευρωβουλευτή και τα πολύ ποικίλα. Με βοήθησε λοιπόν αυτό, αλλά πρέπει να πω ότι πολλές φορές στη ζωή μου μου είχε γίνει πρόταση να αναμειχθώ στην πολιτική, την απέρριπτα για τον ένα ή τον άλλο λόγο. Αυτή τη φορά όμως ήμουν τυχερός, γιατί η Ευρωβουλή είναι μεν ένα δύσκολο πεδίο, αλλά είναι πιο πολιτισμένο από την Ελληνική Βουλή. Θα έλεγα και πιο άνετο και πιο, αν θέλετε, μπορεί κανείς να εξασκήσει πραγματική πολιτική, και νομίζω ότι κατά τη διάρκεια της προηγούμενης πενταετίας το πέτυχα. Και επίσης είχα την ελευθερία, γιατί εγώ, όπως ξέρετε, όπως είπατε, εκλέχτηκα με το ποτάμι, είχα την ελευθερία ενός νέου σχηματισμού που δεν ήταν πολεοκομματικός, που είχε τολμηρές απόψεις. Δεν το μετάνιωσα λοιπόν ούτε μια στιγμή για την ανάμειξή μου στην πολιτική. Ίσα-ίσα με βοήθησε, με πλούτησε. Και γι' αυτό ακριβώς επαναλαμβάνω αυτή την απόφαση. Επαναλαμβάνω το ίδιο λάθος. Πάλι εγκαταλείπω για ένα διάστημα ή μερικά, αν θέλετε, την επιστήμη, για να συνεχίσω το έργο μου στην Ευρωβουλή, που νομίζω ότι υπήρξε γόνιμο. Επομένως, τι είναι αυτό που θεωρείτε ότι πετύχατε στη θητεία που προηγήθηκε και τι είναι αυτό στο οποίο θα δώσετε έμφαση εάν επανεκλεγείτε? Πάλι μια σωστή και δύσκολη ερώτηση. Θα το πω τηλεγραφικά, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Ο χρόνος σας είναι περιορισμένος. Στην Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχα καταρχήν θεσμικές αρμοδιότητες και ήμουν εισηγητής δύο μεγάλων θεμάτων. Το μεγάλο θέμα, το κρίσιμο θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών και των καλλιτεχνών, που μας πήρε 3 χρόνια, παρακαλώ, διεργασίες, έντονες διεργασίες, για να ψηφιστεί από την Ολομέλεια. Και επίσης ήμουνα εισηγητής, να το πω έτσι, ένα μεγάλο νομοσχέδιο για τον πολιτισμό που ονομάζεται η νέα ατζέντα για τον πολιτισμό, που κατά κάποιο τρόπο προγραμματίζει τη ροή του πολιτισμού και το συντονισμό του στην Ευρώπη τα ερχόμενα χρόνια. Αυτό είναι λοιπόν ένα μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων μου. Ήμουν όμως και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Πολλά από αυτά που ακούγονται σήμερα, η απαγόρευση της πλαστικής σακούλας, η μείωση του πλαστικού, ήταν στη δική μας Επιτροπή, και εκεί επίσης ήταν, θα έλεγα, ικανοποιητική συμβολή μου. Θα πω όμως κάτι που πραγματικά είμαι περήφανος. Αυτό που προσπάθησα να κάνω, που ήταν και κάπως πρωτότυπο, είναι να παρουσιάσω εκεί, στο κέντρο της Ευρώπης, δυνάμεις του πολιτισμού και της παιδείας ελληνικές, που με πολύ μεγάλες δυσκολίες ανθίζουν ακόμα στον τόπο μας. Ήρθαν λοιπόν θέατρα ελληνικά, μουσικές ελληνικές, και η τελευταία αποθεωτική έτσι περίοδος ήταν μια έκθεση από το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης με τον τίτλο «Κρήτη, Ευρώπη, ταραγμένοι αιώνες». Αυτή λοιπόν η παρουσία του ελληνικού πολιτισμού στις Βρυξέλλες, στην Ευρώπη, έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και είχε μεγάλη απήχηση. Και εμένα μου έφερε, παρά τις δυσκολίες, πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Αν επανεκλεγώ, από εκεί θα αρχίσω, γιατί ο ελληνικός πολιτισμός είναι απέραντος και τώρα έζησαν οι Βρυξέλλες μόνο κάποια κομμάτια του. Είναι απέραντος και περήφανος. Τώρα, πώς θα χαρακτηρίζατε την κατάσταση που επικρατεί στους κόλπους της Ευρώπης σήμερα? Διότι είναι μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία και μάλιστα το μέλλον προβλέπεται, δεν θα πω δυσίωνο, άγνωστο, ναι, για πολλούς. Θα συμφωνούσα μαζί σας, είναι άγνωστο, αλλά εδώ συμβαίνει στην Ελλάδα, ειδικά για την Ελλάδα μιλάμε, κάτι παράδοξο.
Όλοι ανεξαιρέτως, αν θέλετε, τονίζουν το πόσο κρίσιμες είναι οι τωρινές ευρωεκλογές. Και τα κόμματα και οι άνθρωποι και οι οργανώσεις το τονίζουν αυτό. Παρ' όλα αυτά, πολύ λίγοι πραγματικά ασχολούνται με τις ευρωεκλογές, λίγη σημασία δίδει ο πολιτικός κόσμος, πως συνήθως παράσεται από παρελθοντολογία, από σκανδαλολογία, από ταπεινά εμφύλια πάθη. Η Ευρώπη λίγο υπάρχει στην προεκλογική περίοδο. Και αυτό εμένα με ανησυχεί πάρα πολύ, γιατί η επιβίωση της Ευρώπης είναι πάρα πολύ απαραίτητη και για την Ελλάδα. Το τονίζω αυτό. Εκεί έπρεπε να στρέφουμε την προσοχή μας, τουλάχιστον την περίοδο των ευρωεκλογών. Είναι κρίσιμες, υπάρχουν πολλές απειλές για την Ευρώπη, η ακροδεξιά, ο λαϊκισμός. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει και αυτές τις δυσκολίες και ελπίζω μόνο η Ελλάδα να συγκεντρώσει περισσότερο την προσοχή της σε αυτή το μεγάλο δημιούργημα της ιστορίας που είναι η Ευρώπη. Πώς κρίνετε τη διαχείριση των εθνικών θεμάτων τα τελευταία χρόνια και για εσάς ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι? Εμένα με ανησυχεί πραγματικά η κατάσταση με την Τουρκία, πάρα πολύ. Νομίζω ότι η Τουρκία ακολουθεί μία συγκεκριμένη πολιτική. Θα την έλεγα πολύ ευφυή, μέχρι δαιμονική. Προχωρά βήμα-βήμα, μετρά τις αντιδράσεις, οπισθοχωρεί λίγο, ξαναμετρά. Και εκεί περίμενα από τον ελληνικό πολιτικό κόσμο να δείχνει μεγαλύτερη ενότητα. Εμείς είχαμε προτείνει ως ποτάμι την ίδρυση ενός κάποιου είδους, αν θέλετε, θεσμού εθνικής ασφαλείας, που να μπορεί να κουβεντιάζει τα θέματα και να προβλέπει τις εξελίξεις. Η Ευρώπη συμπαρίσταται, να πάω στο άλλο θέμα, συμπαρίσταται στα ελληνικά θέματα. Αυτή τη στιγμή στο θέμα με την Τουρκία έχει κατηγορηματική άποψη υπέρ των ελληνικών, αν θέλετε, θέσεων. Αλλά αυτά, ξέρετε, δεν είναι αρκετά. Η Ευρώπη δεν έχει στρατό. Δεν ξέρω αν ποτέ αποκτήσει. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει δυνάμεις, αν θέλετε, πυρός. Δεν το έκανε στην Κύπρο, δεν θα το κάνει ποτέ, νομίζω. Νομίζω ότι αυτό που θα ευχόμουν είναι μεγαλύτερη ενότητα στον πολιτικό κόσμο, τουλάχιστον σε αυτό το θέμα. Τι είναι αυτό που θα καθορίσει για εσάς την ψήφο των Ευρωπαίων ή τι θα έπρεπε να ήταν αυτό το οποίο θα καθορίσει αύριο την ψήφο? Να αρχίσω από το δεύτερο. Αυτό που κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να καθορίσει την ψήφο των Ευρωπαίων, αλλά και των Ελλήνων που είναι βέβαια Ευρωπαίοι και μάλιστα από τις πρώτες χώρες, το ξεχνάμε αυτό, είναι η εξέλιξη της Ευρώπης, η πραγματική εξέλιξη της Ευρώπης. Τώρα βρίσκεται σε μια μεγάλη στασιμότητα και από εκεί προέρχονται πολλά από τα προβλήματά της. Αυτή η εξέλιξη της Ευρώπης θα έπρεπε να είναι κατά τη γνώμη μου σε δύο κατευθύνσεις. Σε μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη, εκεί την έζησε και η Ελλάδα αυτή την πικρία και τις πληγές που έφεραν τα ασυλλόγιστα μνημόνια, τα θα έλεγα πρόχειρα μνημόνια, και δεύτερο στην ευάθυση των θεσμών της. Αυτή είναι μια απλή λέξη που σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματική η Ευρώπη, εκτός από την κοινωνική δικαιοσύνη, πιο γρήγορη και θα έλεγα να ανοίξει νέες κατευθύνσεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις. Για να εγκριθούν όμως αυτές οι προτάσεις, τουλάχιστον από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τη μεγάλη πείρα που έχω, 5 χρόνια δεν είναι μικρή πείρα, πρέπει να υπάρξει συνένεση πολλών ευρωπαϊκών δυνάμεων. Εκεί λοιπόν μπορεί να προσφέρει η Ελλάδα, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, να βρει κατάλληλες συμμαχίες για να κάνει η Ευρώπη βήματα μπροστά. Ίσως χρειάζεται και άλματα. Το ποτάμι τώρα, να επικεντρωθούμε λίγο σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι δεν διανύει τις καλύτερες μέρες του. Πιστεύετε ότι μπορεί να γυρίσει ο τροχός, μπορεί να επανακάμψει και πώς? Σήμερα είχε μια χαρούμενη μέρα το ποτάμι, γιατί επανασυστήνεται η κοινοβουλευτική του ομάδα. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, όπως έλεγε σε άλλες περιπτώσεις ο Πρωθυπουργός. Ξέρετε πολύ καλά ότι το ποτάμι έζησε και ζει ακόμα μια άδικη και οδυνηρή κρίση, θα το έλεγα. Γιατί έχασε πολλούς βουλευτές, περισσότερο για να πάνε σε ασφαλείς κοινοβουλευτικές εκλογές. Περισσότερο... Κάπου όμως θα συνέβη και το λάθος. Εσείς πού το εντοπίζετε? Τα λάθη ήταν μεγάλα. Δεν το συζητώ αυτό. Λάθος ήταν που κινήθηκε το ποτάμι
προς το Κινάλ και μετά απεχώρησε πολύ γρήγορα. Άργησε νομίζω να πάει και έφυγε πολύ νωρίς. Αλλά από την άλλη μεριά, αυτό το δέχεται όλος ο κόσμος, στο ποτάμι υπήρξε μια θετική, πολύ θετική παρουσία στην ελληνική ζωή. Ψήφιζε αυτά που νόμιζε σωστά, αυτά που είναι το συμφέρον της χώρας, έκανε πολλές προτάσεις. Ήταν λοιπόν άδικη η μοίρα του. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Και να σας πω και κάτι. Ένας από τους λόγους που επανέρχομαι ή δεν έφυγα ποτέ από την πολιτική, με το ποτάμι πάντα, ενώ θα μπορούσα ίσως και εγώ να οδηγηθώ σε άλλες λύσεις, είναι και αυτός. Το ποτάμι εξέπεμψε, θα έλεγα, ένα σιωπηρό προσκλητήριο. Και εγώ έπρεπε να δηλώσω παρόν, γιατί είμαι οπωσδήποτε από τα βασικά του μέλη. Ήθελα όμως να δώσω και ένα μικρό δίδαγμα. Δεν ξέχασα το καθηγητικό μου, αν θέλετε, παρελθόν, ότι χρειάζεται και μια ηθική στάση στην πολιτική ζωή. Ο τελευταία περίοδος που εμφανίζεται μια έκπτωση των πολιτικών αξιών πολύ μεγάλη, με λογής μετακινήσεις από εδώ και από εκεί, με, θα έλεγα, κραυγαλαίες ιδεολογικές ασυνέπειες, αυτά όλα τα φαινόμενα που ζούμε είναι επικίνδυνα για τη δημοκρατία. Και εγώ με τη μικρή μου περίπτωση, με το μικρό μου παράδειγμα, ήθελα να δώσω μια άλλη άποψη, ότι πρέπει να είμαστε σταθεροί στις απόψεις μας και όταν φεύγουμε από κάπου να το κάνουμε με γενναιότητα και ειλικρίνεια. Μάλιστα. Όχι με τρόπους ύπουλους. Λοιπόν, και με αυτό θα κλείσουμε. Εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά. Σας άρεσε η τελευταία λέξη. Πάρα πολύ. Γι' αυτό την επέλεξα για επίλογο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά. Χάρηκα με την κουβέντα μας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη.